Γεια σας. Μόνο αυτή η συγκέντρωση δείχνει γιατί μας βάζουν τόσα πολλά προσκόμματα. Η Αθήνα έχει καταληφθεί από κάθε παρανομία και βρήκαν σήμερα την Ορθοδοξία να απαγορεύσουν το δρόμο. Αυτά σαν πρόλογος. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε μπροστά σε μία από τις πιο σκοτεινές και εφιαλτικές καμπές της ανθρώπινης ιστορίας. Πιθανότατα να ζούμε ένα κοινωνικό δράμα χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Σήμερα μόνο όσοι δεν έχουν μάτια για να δουν, αυτιά για να ακούσουν και ψυχή για να αισθανθούν, δεν μπορεί να αντιληφθούν ότι η νέα πλανητική τάξη προωθεί με βαρβαρότητα συνήθιστη τον αφανισμό των εθνών και των λαών, των ιδεών και των πολιτισμών, ακόμη και την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά και την έννοια άνθρωπος. Αυτόν τον εθνικό μας αφανισμό τον βαπτίζουν οι υπηρέτες του διεθνούς κατεστημένου, χωρίς ίχνος ντροπής και συστολής, νέο πατριωτισμό. Αυτοί οι μοχθηροί, μακιγιαρισμένοι οι Άγιοι, τον εθνικό μας αφανισμό τον βαπτίζουν νέο πατριωτισμό. Συστατικό στοιχείο αυτού του νεοταξικού πατριωτισμού είναι οι δόλιες και βάρβαρες επιθέσεις εναντίον της ιστορίας μας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία αποτελεί το συνεκτικό ιστό της εθνικής μας συνείδησης και υπόστασης. Εδώ και δεκαετίες έχει αρχίσει μια σταθερή, συστηματική και επιδοτούμενη εργασία κατά της εθνικής μας συγκρότησης, συνακόλουθα κατά της ιστορίας των αγωνιστικών μας παραδόσεων και των εθνικών συμβόλων. Η εξυγχρονιστική λέλαπα του σημιτισμού θεμελίωσε, συστηματοποίησε και εντατικοποίησε τις επιθέσεις για την αποδόμηση όλων των σπονδύλων του συνεκτικού ιστού του ελληνικού έθνους και της αγωνιστικής μας μνήμης. Οι πρώτες επιθέσεις στόχευαν την Ορθοδοξία, θυμάστε τις κάρτες, ταυτότητες, τις εθνικές εορτές, παρελάσεις και τα εθνικά σύμβολα, σταυρός, σημαία κλπ. Στη χώρα μας οι επιθέσεις αυτές έχουν εκδηλωθεί πολυεδρικά και πολυκέφαλα. Δειγματοληπτικά αναφέρω το έκτρωμα του βιβλίου της ιστορίας της Ρεπούση, οι θεωρητικές δίθεν ιστορικές τεκμηριώσεις της επιδοτούμενης ομάδας Λιάκου, η τετράμενη ιστορία των Βαλκανίων, η χρηματοδοτούμενη από τον Σόρος, οι δόλιες πρακτικές του Υπουργείου της κυρίας Διαμαντοπούλου, Θάλια Δραγώνα, σχολικά συγγράμματα, κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών και της ιστορίας και πολλά άλλα. Τώρα, σε όλα τα παραπάνω, προστέθηκε και η δόλια, αλλά και η χιδαία πρακτική των ΜΜΕ και του τηλεθεάματος. Μια πρακτική που αποστηρώνει κάθε ιστορικό χυμό και επαναδιατυπώνει την ιστορία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των μαφιών του χρήματος, χρησιμοποιώντας όλα τα σύνεργα του πλαστογράφου ταχυδακτηλουργού. Οι οικότροφοι παραχαράκτες του ΣΚΑΙ με τα τηλεοπτικά τους ιστορικά εγχειρίδια τώρα συκοφαντούν και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τόνοι λάσπης ρίχνονται εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τους γρεκύλους του ΣΚΑΙ. Αυτός είναι ο νέος πατριωτισμός, δηλαδή ο εφιάλτης του νεοταξικού ολοκληρωτισμού. Ο εφιάλτης αυτός του νεοταξικού ολοκληρωτισμού συμπυκνώνεται, αποτυπώνεται και κωδικοποιείται στην κάρτα του πολίτη. Η κάρτα του πολίτη δεν είναι απλώς το πιο εφιαλτικό εργαλείο ακτινογραφικού και ολοκληρωτικού φακελώματος, αλλά καθιστά τον άνθρωπο ένα ηλεκτρονικό ψηφίο. Ο εφιάλτης του Orwell, ο χρειά μπροστά σε αυτήν τη μακάβρια μοχθηρία της νεοταξικής κακουργίας. Μια κάρτα οργουελικού χαφιεδισμού, μια ρουφιανιά ασύλληπτης, αποτρόπαιης και θηριώδους καπιταλιστικής κακουργίας. Έτσι, το σταυρό του μαρτυρίου τον σηκώνουν οι πρωτοπόροι αγωνιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι αυτοί που σήμερα προωθούν αγωνιστικά τον αγώνα εναντίον του εφιάλτη της κάρτας. Όχι στην κάρτα του πολίτη! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Όχι στην κάρτα!
Οι πρωτοπόροι αγωνιστές, μοναχοί και κληρικοί, χτυπούν ηχηρά τις καμπάνες της αφύπνισης και της κινητοποίησης κόντρα σε όλα τα πολιτικά, δημοσιογραφικά και πνευματικά ιερατεία του καθεστώτος. Αγωνίζονται κόντρα στο ρεύμα της νεοταξικής ισοπαίδωσης και τρομοκρατίας, κόντρα στο ρεύμα της κομματοκρατίας και της καθεστωτικής μοχθηρίας. Αγωνίζονται κόντρα και στο ρεύμα της ουδετερότητας και των αμφιταλαντεύσεων. Ας κάνουμε πιο συγκεκριμένο αυτό το ζήτημα της ουδετερότητας. Στις κρίσιμες καμπές της ιστορίας παρατηρούνται τα περισσότερα φαινόμενα της ουδετερότητας, της λιποψυχίας και της αδράνειας, ιδιαίτερα στη σφαίρα των πνευματικών ανθρώπων και των διανοουμένων. Σε τέτοιες καμπές, όπου η ιστορία απαιτεί αγώνες, θυσίες και ρίσκα, εμφανίζονται μέσα στις τάξεις και των διανοούμενων εκείνων των θηλυκά προσκύμενων στους λαϊκούς αγώνες, τάσεις φυγής, λιποταξίας και αποδέσμευσης από τις ευθύνες και από τους κινδύνους της ιστορίας. Όταν μπαίνουν στην ημερησία διάταξη και επιτακτικά οι κίνδυνοι της ιστορίας, δηλαδή πρακτικά ζητήματα αγώνα, τότε πολλοί διανοούμενοι συνοδοιπόροι λιποταχτούν με ποικίλα προσχήματα. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Πολλοί πρωτοπόροι αγωνιστές διανοούμενοι και της Εκκλησίας, με υψηλό φρόνημα ορθόδοξο, δεν έχουν συνειδητοποιήσει τους μεγάλους κινδύνους σχετικά με την κάρτα του πολίτη. Κινδύνους και για την ίδια την Ορθοδοξία. Ο αγώνας για την κάρτα του πολίτη θέτει άμεσα, επιτακτικά και πρακτικά τη ρήξη με τα ποικίλα και πολύχρωμα κατεστημένα. Μια ρήξη που θέτει σε κίνδυνο τις κοινωνικές, πνευματικές και ψυχολογικές ισορροπίες των ανθρώπων του πνεύματος. Η ηρεμία όμως μιας τέτοιας βολεμένης ισορροπίας είναι θανάσιμη αυταπάτη. Όταν οι λαοί αλυσοδεθούν, τίποτα δεν μένει όρθιο, ούτε οι πρόσκαιρες ισορροπίες του πνεύματος και της διανόησης. Η αδράνεια πάντα οδηγεί στην άβυσο της καθεστωτικής βαρβαρότητας. Η συστράτευση λοιπόν όλων και των ανθρώπων του πνεύματος στον αγώνα εναντίον της κάρτας του πολίτη αποτελεί άμεσο καθήκον πρώτης προτεραιότητας. Όχι στην κάρτα του πολίτη! Όχι στη νέα δικτατορία! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Όχι στη νέα δικτατορία! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Όχι στη νέα δικτατορία! Φίλες και φίλοι, μια και δεν μπορεί να περιμένει κανείς τίποτα σήμερα από τον καθεστωτικό κόσμο και τα ιερατεία του, ο κλήρος έπεσε για άλλη μια φορά στην ιστορία τον αγώνα αυτόν να τον προωθήσουν και να τον οργανώσουν οι αγωνιστικές δυνάμεις της Ορθοδοξίας. Εάν ξαπλωθεί αυτό το κίνημα για την κάρτα του πολίτη, και διαβάστε το πρώτο μέρος, δεν θα περάσει η κάρτα του πολίτη. Δεν θα περάσει! Όχι! Θα με βγάλει 200.000 στην κάρτα του πολίτη! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Όχι στην κάρτα του πολίτη! Και αυτός ο αγώνας εναντίον της κάρτας θα επιφέρει καταλυτικές αλλαγές στην αγωνιστική και πολιτική ψυχολογία της κοινωνίας και του ελληνικού λαού. Θα αποτελέσει αυτός ο αγώνας το νικηφόρο σάλπισμα της πνευματικής και πολιτικής αφύπνισης. Αυτός ο αγώνας πρέπει να ενταθεί, να διερευνηθεί και να οργανωθεί ακόμα περισσότερο. Το καθεστώς των ανδρικέλων της νέας τάξης στην Ελλάδα βρίσκεται σε δραματικό αδιέξοδο, σε μια ολοκληρωτική οικονομική, πολιτική και ηθική κατάρρευση. Αυτή η κατάρρευση αντικειμενικά δρομολογεί γιγάντια κύματα αντιδράσεων και αντίστασης του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός δεν θα υπογράψει ποτέ το θάνατό του. Το μόνο μέσο άμυνας που διαθέτει ο πλανητικός υπεριαλισμός είναι να θωρακιστεί με τα ατσάλινα λέπια του φασισμού, με τα πλανητικά όργανα μιας ανοιχτής δικτατορίας, παγκόσμια διακυβέρνηση, πλανητικά και ευρωπαϊκά όργανα ομής καταστολής και τα ανάλογα
τοπικά προτεκτοράτα. Ένα τέτοιο ουσιαστικό στρατήγημα αυτών των πλανητικών ατσάλινων λεπιών είναι η κάρτα του πολίτη, το ολοκληρωτικό όπως ήδη αναφέραμε και το πλέον αποτρόπιο φακέλωμα των λαών και του ανθρώπου, η υπόταξη και ο θάνατος του ανθρώπου. Το στρατηγικό όχημα αυτού του εφιάλτη είναι η πλαστή τρομοκρατία, δηλαδή η τρομοκρατία που κατασκευάζουν, προωθούν και σκηνοθετούν τα πλανητικά κέντρα εξουσίας και οι μυστικές υπηρεσίες τους. Η χώρα μας αποτελεί και σε αυτόν τον τομέα τον πιο αδύνατο κρίκο, συνακόλουθα τον μιλωτικό χώρο εφαρμογής όλων των νεοταξικών μεθόδων υποδούλωσης και υπόταξης των λαών. Ήδη η παγκόσμια κρίση εκδηλώνεται εδώ με τα πιο ζωφερά παθολογικά της φαινόμενα και οι δυνάστης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ έχουν χρήσει την Ελλάδα σε ρόλο ηθυγένειας, δηλαδή σε δοκιμαστή των μακράβιων σχεδιασμών που έχουν για όλους τους λαούς της Ευρώπης και της Συφυλίου. Ορθοδοξία σημαίνει ελευθερία. Ορθοδοξία σημαίνει ελευθερία. Ορθοδοξία σημαίνει ελευθερία. Ορθοδοξία σημαίνει ελευθερία. Ήδη έχουν επιβάλει μέσω των κυβερνητικών τους ανδρικέλων και των δοσύλλογων κομμάτων, όλων των κομμάτων, μια οικονομική και πολιτική δικτατορία καμουφλαρισμένη με τα δημοκρατικά ακόμα φύλλα του κοινοβουλευτισμού. Όλα τα κόμματα προετοίμασαν τους όρους υλικούς, ιδεολογικούς, πολιτικούς για την ανέμακτη επιβολή αυτής της δικτατορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, των τραπεζών και των ποικίλων κερδοσκόπων. Τα οχήματά τους και τα εργαλεία τους ήταν η αλλοδαπή κατοχή και εισβολή, τα αντιρατσιστικά ιδεολογήματα και η κατεδάφιση των ιστορικών, κοινωνικών και εθνικών ιστών της χώρας, η ληστρική εκμετάλλευση του λαού, η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πλούτου, ο παρασιτισμός, η ηθαγένεια, ο καλλικράτης και πολλά άλλα. Μέσα σε αυτήν την νεοταξική στρατηγική ισοπαίδωση της Ελλάδας εντάσσονται και οι ισόδης επιθέσεις εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί το ισχυρό και ακατάλυτο εθνικό σκελετό της ελληνικής κοινωνίας. Αποτελεί τον συνεκτικό ιστό της ιστορικής εθνικής μας υπόστασης. Αποτελεί όμως και το μοναδικό μετερίζει αγώνα που δεν έχει ισοπεδωθεί από τη νέα τάξη, που δεν έχει αλωθεί ακόμα. Ελλάς Ορθοδοξία, ελευθερία! Ελλάς Ορθοδοξία, ελευθερία! Ελλάς Ορθοδοξία, ελευθερία! Γι' αυτό ουρλιάζουν σαν ίενες όλες οι καθεστωτικές δυνάμεις εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας και πυροβολούν ασταμάτητα εναντίον κάθε αγωνιστικής κινητοποίησης. Γι' αυτό βιάζονται να περάσουν και την κάρτα του πολίτη. Θέλουν να επενδύσουν τη δικτατορία τους και τις επιθέσεις εναντίον της αγωνιστικής Ορθοδοξίας με τα φασιστικά ατσάλινα λέπια με το γύψο της κάρτας του πολίτη. Ελλάδα, μπορείς την κάρτα να αρνηθείς! Ελλάδα, μπορείς την κάρτα να αρνηθείς! Ελλάδα, μπορείς την κάρτα να αρνηθείς! Κύριε και φίλοι, δεν θα τους περάσει. Θα ιτηθούν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ιτάται, γιατί έχει πολύ βαθιές ρίζες μέσα στην ελληνική κοινωνία και στη συγκίνηση του ελληνικού λαού. Χρειάζεται όμως και άκαμπτη αγωνιστική διάθεση και οργάνωση του αγώνα. Καιρός να μπουν στον αγώνα, σε αυτόν τον ωραίο αγώνα, και άλλα εκλεκτά τέκνα της Ορθοδοξίας και της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι θα επισπεύσουμε την ήττα της νεοταξικής κακουργίας όλοι στον αγώνα.